Λοιπόν, αφήνουμε την Αλκιόνη Χριστοδουλάκη και ερχόμαστε πίσω στο στούντιο για να συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο φαίνεται πως είναι κομματάκι σοβαρό. Και επίση ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο, φαίνεται. Μιλάω για αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο, το οποίο έχει βγάλει στα κάγκελα του ελεύθερου επαγγελματίε, ε, οι οποίοι έχουν, πώ το πω, ήρθαν προεκπλήξεω Βρέθηκα προεκπλήξω όταν συνειδητοποίησαν εκείνη η προσυμπληρωμένη λίστα με τα εισοδήματά του, σε τι πελάδε τους βάζει και τι κόστη έχουν, τι χρωστάνε, τι πρέπει να πληρώσουν. Εγώ άκουσα αυτό το φορονόμο, κύριε Χρυστοφοράκη, να τον λένε τρομονόμο, να τον λέτε τρομονόμο. Ισχύει. Καλησπέρα, καλώ ήρθατε. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Δημήτρη Χρυστοφοράκη, να πούμε, είναι ο πρόεδρο τη Ένωση Φοροτεχνικών Ηρακλείου. Θυμάστε ότι ακόμα και πριν την ψήφιση του, εδώ πάλι στο Δημήτρη, είχαμε κάνει μια αναφορά στον νόμο. Είναι διαφορετικό, βέβαια, κάτι. Ε, να το ακούς, να το mm. περιγράφεις και είναι τελείως διαφορετικό όταν έρχεται η ώρα του ταμείου, που κάθε ένα ελεύθερο επαγγελματία, ατομικά απασχολούμενο ή ε, έρχεται, παίρνει στα χέρια του το καθαριστικό του και πάει να πληρώσει το φόρο. Mm -hmm. Αυτή η ώρα είναι, ήδη έχει ξεκινήσει, ήδη μάλιστα ξεκίνησε και αργά, αλλά θα το συζητήσουμε στο τέλο αυτό. Mm -hmm. Τώρα σιγά σιγά ε, αρχίζει, αρχίζουν οι ελεύθεροι επαγγελματίε να λαμβάνουν. Τα καθαριστικά του φορολογικού. Τελειπιτερεί ουσιαστικά. Ουσιαστικά τελειπιτερεί, όπω mm. το λέτε ακριβώ. Mm. Και να συνειδητοποιούν τι ακριβώ ω φοροτεχνική και ω παραγωγική φορεί, γιατί η αλήθεια είναι ότι υπήρξε κινητοποίηση από του παραγωγικού φορεί, δεν ακολούθησαν οι, οι πολίτε αυτό. Mm. Ω παραγωγική φορεί και ω κυρίω ω φοροτεχνική, εμεί που το αναδείξαμε και το θέμα και πήραμε το βάρο ω τεχνική σύμβουλη, λέγαμε το Δεκέμβριο. Γιατί πέρασε πολύ όμορφα και πέρασε και στην κοινωνία. Πολύ επιτυχημένα, θα έλεγα, ότι εν πάση περιπτώσει δεν γίνεται να έχει μια ατομική επιχείρηση και να λαμβάνει λιγότερα από ό,τι λαμβάνει ο υπαλληλό των κάτω των δηλαδή 1920. Θα θυμάστε ότι από τότε που συζητάγαμε, επέμενα και έλεγα ότι το 1920 είναι το κατόφλι. Υπάρχει όμω και οροφή και αυτή η οροφή. Την έχει ορίσει το Υπουργείο ω 50.000 ευρώ εισόδημα. Mm -hmm. Ανεξάρτητα του τι προκύπτει από τα λογιστικά σου βιβλία, εκτό και αν προκύπτει το βιβλίο ω μεγαλύτερο βέβαια. Γιατί αν προκύπτει μεγαλύτερο, προφανώ και λαμβάνουμε υπόψη μα. Ε, το μεγαλύτερο. Το μεγαλύτερο. Ε, και τότε και τώρα επαναλαμβάνω τα κριτήρια ε, που λαμβάνονται υπόψη για όσου δεν έχουν πάει να κάνουν τη δήλωσή του ακόμα ε, και δεν έχουν μιλήσει με το βοροτεχνικό του. θα έχουν στην άκρη του μυαλού του ότι είναι. Ε, ε, ξεκινάμε και λέμε. 1920 συν 10% αναπηρετεί άσκηση του επαγγέλματο. Κάποιο που ασκεί μια ατομική επιχείρηση, ανεξάρτητα αν είναι το ίδιο αντικείμενο ή αν εν υπήρχε ενδιάμεσα ε, στα χρόνια μια διακοπή τη επαγγελματική δραστηριότητα, 12 χρόνια. Το εισόδημα, το ελάχιστο, το τεκμερώμενο εισόδημα που δηλώ είναι 1496. Mm -hmm. Πάντα όχι. Αν έχει ένα εργαζόμενο ο οποίο λαμβάνει ε, μισθό μεγαλύτερο από τα 1496, είχε για παράδειγμα α πούμε. Έχουμε ανοίξει ένα κατάστημα και δεν γνωρίζουμε τη δραστηριότητα. Προσλαμβάνουμε κάποιο ειδικό για ένα χρόνο mm -hmm. ω διευθυντικό τέλεχο, του δίνουμε 2.000 μισθό στην επιχείρησή μα. Άρα λοιπόν παίρνει 28.000, γιατί πάει επί 14. Εκεί η βάση υπολογισμού είναι το 28. Mm -hmm. Πάνω λοιπόν στη βάση υπολογισμού που για την ευκολία τη συζήτηση θα πούμε τα 1496, έρχεται και προστίθεται το 10% του συνολικού μισθολογικού κόστου τη επιχείρηση. Ένα λεπτό τώρα. Αν εγώ έχω μια, ένα εστιατόριο take away, α πούμε. Είμαι στο, στο, στο κομμάτι τη εστίαση. Okay? Και έχετε μια ατομική επιχείρηση, για ναι. να τον τονίσουμε εδώ αυτό. Μα αφού... έχετε φέρει παραδείγματα. Σα έχω φέρει αν κάποια από την εστίαση. ειδικά γιατί η εστίαση είναι ένα κομμάτι που το είχαμε από την αρχή εντοπίσει mm -hmm. ότι θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και αυτό γιατί έχει υψηλό κόστο μισθοδοσία. Mm -hmm. Έστω λοιπόν ότι έχετε ένα κατάστημα εστίαση σε μια ατομική επιχείρηση. Ε, η εστίαση απαιτεί προσωπικό για να μπορεί να εξυπηρετήσει του πελάτε. Φυσικά. Ε, άρα λοιπόν έχει υψηλό μισθολογικό κόστο και αυτό γιατί Επιπλέον, ε, οι, οι εργαζόμενοι στην εστίαση αμείβονται με τεκμαρτέ αποδοχέ που και αυτό είναι προσαυξημένο σε σχέση με τι κανονικέ αποδοχέ. Μια επιχείρηση 14196, την έχω 12 χρόνια, ή γιατί ήμουν 10 χρόνια περιπτεράς και δύο χρόνια έγινα ε, mm. ε, στε, για να εξηγήσω. Και τι θέλω να πω: Ότι δεν έχει σημασία να κάνει 12 χρόνια το ίδιο επάγγελμα. Μπορεί να έχει αλλάξει 2-3 επαγγέλματα. Mm -hmm. Προσμετράτε η προπηρεσία, λε και είναι το ίδιο επάγγελμα. <laughs> Πρώτη κατάφορη αδικία. Ερχόμαστε <laughs> λοιπόν. Δηλαδή, συγγνώμη γνώμη τώρα, αν ναι, είχα εστιατόριο τώρα, έκανα μια διακοπή ε, και έγινα delivery ο ίδιο, α πούμε. Και μετά ξαναγύρισα και έφτιαξα ένα κατάστημα. Είναι σαν ο να πάω... κάτι σε... Πάει συνεχόμενο. Okay. Ε, Θεωρείται ότι είναι συνεχόμενο. Okay. Έχει αδικίε για την οριζόντιο. Πάμε, 1496 και. Έστω θεωρητικά ότι το κόστο μισθοδοσία είναι 60.000 ευρώ. Το 60.000 ευρώ είναι το κόστο μισθοδοσία, γιατί λαμβάνονται υπόψη μέσα και οι ασφαλιστικέ φορέ, το ΙΚΑ, δεν πληρώνουν για του εργαζόμενου μα και οι μεικτέ αποδοχέ που λαμβάνουν, ε, είναι με τρει εργαζόμενου. Mm -hmm. ε, αυτ... Αν το κόστο μισθοδοσία είναι 60.000 ευρώ, τότε έχουμε συν το 10%, 14. Συν το 10% του 60, είναι 6.000, ευρώ. Έστω λοιπόν ότι εγώ είμαι και πάνω από το μέσο όρο του τζίρου. Ε, που δηλώνει ο ΚΑΔ Πανελλήνια γιατί το μαγαζί είναι λίγο μεγαλύτερο mm -hmm. και ο μέσος όρο του ΚΑΔ ε, έχει ε, 50.000. Εγώ δηλώνω 100.000. Για αυτέ τι επιπλέον 50.000 μου δίνει μια επιπλέον προσάφηση στο εισόδημα, μου κατά 5% του 50 άλλα 2.500. Είδατε το 2014 που ξεκινήσαμε, έχει πάει ήδη στι 25.000 τεκμαρτά. Και αυτό είναι ένα πολύ απλοποιημένο και, και ελαφρύ παράδειγμα σε σχέση με ότι. Έρχεται. Yeah, yeah. Ήδη τρέχει μια κάρτα με την mm. εστίαση ε, που εδώ έχουμε μια επιχείρηση εστίαση η οποία δηλώνει μεγαλύτερα εισοδήματα από αυτά που περιέγραψα πριν. Μεγαλύτερα από ό,τι προσδιορίζει το τεκμήριο. Τώρα λοιπόν ερχ, ερχόμαστε και κατάμε τα μεγαλύτερα που δήλωσε η επιχείρηση. Στην περίπτωση όμως όπω είναι η επόμενη κάρτα που η επιχείρηση, επειδή, είναι προ, επειδή ο χρόνο λειτουργία τη το αντικείμενο, επειδή έκανε μια, ακόμα χειρότερα mm. μία ανακαίνιση, ε, και η αποσβέση των παγίων τη, η απόσβεση των χρημάτων που έβαλε μέσα, έρχεται και δηλώνει ζημιέ η επιχείρηση, εκεί η επιβάρηση πραγματικά είναι τραγική. Yeah. Τα νούμερα που συνηθίζουμε να βλέπουμε είναι επιβαρημένα από 2.500 και πάνω. Σε ποιπέδα φόρου συζητάμε και φτάνουν πάρα πολλέ φορέ σε πολλαπλάσια νούμερα. Μάλιστα, το τραγικό τη υπόθεση πέραν του οριζόντιου είναι ότι ε, έρχεται και προσαυξάνει ε, καθαρά κέρδη με το μισθολογικό κόστο με του εργαζόμενου που έχει ασφαλισμένου, ενώ και γίγανε να χτυπήσουμε την αντίληπτη εργασία δηλαδή αυτέ... ουσιαστικά είναι σαν να σα λένε μην, μην, μην προχωράφησε... Μια Σε... Και ερχόμαστε στην δεύτερη ακόμα πιο, πιο... υπερβολική, ανεξήγητη, αν θέλετε. Δεν μπορούμε κανεί να το εξηγήσει. Την προσάφυση επειδή χτυπά περισσότερα από ότι είναι ο μέσο όρο του τζίρου του, του κλάδου σα. Παράδειγμα, πραγματικό το, βιώ... το, βίωσα εγώ. Επιχείρηση, επιχείρηση στην πόλη μα, στο Ηράκλειο. Mm -hmm. Χονδρικό υπο... εμπόριο οποροκυπευτικών. Επιχείρηση στην τόσο απλά. Ο μέσο όρο του, του, τζίρου, του ΚΑΔ, του τζίρου, πανελλήνια, ε, είναι 230.000. Ο άνθρωπο δήλωσε 1.200.000. Mm εκατομμύριο -hmm. 1.000.000 πάνω από το μέσο όρο του τζίρου. Πείτε μου στο 1 εκατομμύριο παραπάνω που δήλωσε και τα δήλωσε και πλήρωσε τους φόρους, του φόρου στο ΦΠΑ του κτλ. Πόσο είναι η προσάυξη στο 5% στο 1 εκατομμύριο. Αναγία μου. Ο άνθρωπο βρέθηκε δηλαδή επειδή τα δήλωσε όλα να δηλώσει τεκμερώμενο εισόδημα 50.000 ευρώ. Ε, δεν είναι αδικία. Ενώ αντίστοιχα ο άλλο που δηλώνει 230.000 δεν έχει αυτή την προσάφηση. Αν δεν έχει εμφανίσει και τον εργαζόμενο, τον έχει μαύρο, πάει στα 14.196. Εγώ καταλαβαίνω ότι εδώ το, ο νόμο αυτό ουσιαστικά ανοίγει την κερκόπορτα στην παρανομία. Σωστά. Κοιτάξτε. Έρχεται, είναι ένα μέτρο οριζόντιο, το έχουμε ξαναπεί. Έρχεται από το, από το παρελθόν, μόνο που τότε τα κριτήρια προσάυξηση του ελάχιστου εισοδήματο ίσως ήταν πιο σωστά, ήταν η εμπορικότητα του δρόμου, ε, που προφανώς έχει σημασία. Mm -hmm. Ήταν το, ο, αν είναι όροφος, ήταν τα χρόνια που ασκεί το επάγγελμα, το επάγγελμα όμως, mm -hmm. όχι που ασκείς ελεύθερο επάγγελμα, έρχεται από το 1994. Έρχεται ως οριζόντιο μέτρο και αφορά όλες τις επιχειρήσεις. Υπάρχουν εξαιρέσεις, προφανώς και υπάρχουν επιχειρήσεις που εξαιρούνται. Ποιοι είναι αυτοί οι αγρότες. Mm. Υπάρχουν μειώσεις, βεβαίω και υπάρχουν μειώσει, Υπάρχουν μειώσει σε επιχειρήσεις σε ατομικέ επιχειρήσει, γιατί ό,τι συζητάμε αφορά τι ατομικέ επιχειρήσει, mm -hmm, θα ξεκαθαρίσουμε mm -hmm. αυτό. Που έχουν τόσο την έδρα του, όσο και, τον, και την κατοικία του, του, του ιδιοκτήτη του σε οικισμό κάτω των 500 κατοίκων. Πρέπει να είναι και η έδρα και, και η κατοικία κάτω από 500 κατοίκου. Έχει μειώσει για πολιτεκνικέ οικογένειε. Στο 50%, έχει μειώσει σε οικογένειε μονογονεϊκέ. Στο 50% του τεκμηρίου έχει ελαφρύνει που μπήκαν μετά την κινητοποίηση ε, των, των παραγωγικών φορέων. Όμω ο κεντρικό κορμό του, εγώ δεν θα μιλήσω για κατάρρηση, είναι πολιτικέ επιλογέ αυτέ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουν να τον κρατήσουν, χρήζει βελτιώσεων και πάρα πολλών. Ε, ιδιαίτερα στα δύο σημεία που σα ανέφερα, διότι τιμωρείται ουσιαστικά η φορολογική συνείδηση και συμμόρφωση σε αντίθεση με κάποιου που έχουν από επιλογή φοροδιαφεύγουν ή εισφοροδιαφεύγουν. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Πέρα από αυτό, υπάρχουν και ζητήματα. Αν έχω πάρει φόρα και τα στα... Θέλω να σα διακόψω γιατί θέλω να βάλουμε στη συζήτησή μα και τον α, κύριο Μπάμπλεκά και τον πρόεδρο του Σιωεβενή, φυσικά, που είναι αυτοί που ουσιαστικά το αντιμετωπίζουν είναι από αυτοί πρώτο που χέρι. Το, 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 το λογαριασμό από εμά και πάνε και πληρώνουν στο ταμείο. Ναι. Λοιπόν, α, κύριε Λεκάκη, μου και άλλη μόνο σα και τα δηλώσετε όλα. Βεβαίω. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Ναι, ναι. Εμεί όμω τα δηλώνουμε όλα και το θέμα είναι ότι αυτά δεν τα αναγνωρίζει, δεν το αναγνωρίζει το Υπουργείο. Mm -hmm. 17... Ε, Κατ' εξοχήν καταδικάζει όλου του επαγγελματίε, ελεύθερου και μη, ε, ότι είναι φοροπηγάτε και ε, φοροδιαφεύγουν ε, μη, ε, μη καταβάλλοντα φόρου, ε, στόνι και καλά. Όπω ανέφερε και ο πρόεδρο, το φοροτεχνικό πριν, ότι υπάρχουν αρκετέ επιχειρήσει που να, σε κάποιε χρονιέ να παρουσιάζουν ζημιέ mm -hmm. λόγω διάφορων προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση. Mm -hmm. Τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, ε, έχετε φτιάξει μεταξύ σα παραγωγική φορή, ε, έχετε οργανωθεί κάπω και πάτε συντεταγμένα. Έχουμε μια προσφυγή στι 17, θα πάτε στο Συμβούλιο τη Επικρατεία, σωστά, Βεβαίω, βεβαίω. Ναι. Ουσιαστικά αυτό που ζητάτε είναι ε, να, να πάρουν πίσω το νόμο ή να αλλάξουν αυτό το σημείο για το τεκμαρτό εισόδημα, ας πούμε. Εμεί ζητάμε να πατεί ο νόμος πίσω από την πλευρά τη κυβέρνηση, γιατί τον θεωρούμε άδικο και εξωτερικό για τι πάρα πολύ μικρέ επιχειρήσει, γιατί σε αυτέ επί τη ουσία προσφέρει για να εισπράξει χρήματα που εμεί από τη στην ουσία δεν βλέπουμε να τα εισπράττει. Αλλά υπάρχει και μια μεγάλη διαφοροποίηση που έχει αποφαθεί και το Συμβούλιο της Επικρατείας ότι δεν μπορεί να συγκρίνει το μισθωτό με τον ελεύθερο επαγγελματία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν έρχεται η κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών να φορολογήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες με το μισθό που παίρνουν οι μισθωτοί. Τώρα... Είδαμε προηγουμένω κάτι παραδείγματα και βλέπω και πίσω μου κάποια παραδείγματα. Δεν ξέρω αν ε. μπορούν οι συνάδελφοι να μα το φέρουν λίγο πιο μπροστά έτσι για να δούμε. Ε, κάποια παραδείγματα που ο, 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 ο κύριος Κρυστοφοράκης μας ανέλησε, τα οποία ουσιαστικά είναι τρομακτικό να ακούει κάποιος ότι πρέπει να πληρώσει ένα τέτοιο λογαριασμό. Αυτή τη στιγμή, ε, η εικόνα που έχετε από τις επιχειρήσεις που είναι στην ΟΕΒΕΝΗ, ποια είναι μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ε, κυρία Καγιωτάκη, από την αρχή εμεί ε, λέγαμε ότι καμιά επιχείρηση και κανένα ελεύθερο επαγγελματία δεν θα μπορέσει να τα ταπεξέλθει και να πληρώσει τα χρήματα αυτά, με αποτέλεσμα να έχουμε εκ νέου συσσόρευση χρεών στα φορολογικά ταμεία. Ε, Βέβαια, δεν σα κρύβω και νομίζω ότι θα το ξέρει και ο κ. Χρυστοφοράκη, ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίε ακόμα δεν έχουν προχωρήσει ε, στο να καταθέσουν τι φορολογικέ δηλώσει φοβούμενοι το, για το τι ποσό θα βγει για να πληρώσουν προ τη φορολογική διοίκηση. Να διακο... ότι κάτι, κάτι θα αλλάξει. Να, να, προσθέσω, κύριε Λεκάκη, δεν είναι μόνο φοβούμενοι, είναι και επειδή το σύστημα υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, yeah. ακόμα και σήμερα που μιλάμε, έχει αριθμίε με λανθασμένου υπολογισμού σε καθαριστικά στην προκαταβολή του φόρου, έχει αριθμίε με στοιχεία που δεν αναρτήθηκαν ή αναρτήθηκαν χθες και σήμερα, mm -hmm. ε, με αποτέλεσμα, ναι, με, να έχουν υποβληθεί περίπου στα δύο εκατομμύρια δηλώσει, όμω ε, μέσα σε αυτά, οι δηλώσει ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων είναι ελάχιστε. Για δύο λόγου. Ένα λόγο είναι ότι φοβούνται να, να έρθουν οι άνθρωποι να δουν το λογαριασμό, ξέρουν ότι θα το δουν βέβαια. <laughs> ε, από την άλλη, κυρίαρχο είναι η καθυστερημένη έναρξη ε, λειτουργία τη πλατφόρμα, mm. ε, μετά από πάρα πολλά χρόνια, ε, ανα, αναξιόπιστη ε, ανάρτηση στοιχείων και δεδομένων και επίσης ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την εκαθάριση. δηλαδή για να σας δώσω να καταλάβετε και συγγνώμη από τον κύριο Λεκάκη ξανά, θα το βοηθήσω σε αυτό που θα πω, ε, για να πάρει τη μείωση του 50% ε, μια ατομική επιχείρηση ε, που είναι σε οικισμό και η κατοικία του ιδιοκτήτη της ε, κάτω των 500 κατοικών θα πρέπει, το όνομα του οικισμού να είναι γραμμένο ακριβώ με το ίδιο λεκτικό που το γράφει η στατιστική υπηρεσία στην τελευταία απογραφή. Και αν δεν έχει γίνει αυτό, θα πρέπει η επιχείρηση να ενημερώσει το τάξη, ούτω ώστε να ταυτιστούν διαφορετικά. Δεν παίρνει τη μείωση. Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Δεν απευθύνονται σε ψηφιακή εποχή. Δεν μιλάμε για διαλειτουργικότητα. για όνομα του Θεού. Οπότε όλα αυτά τα προβλήματα έχουν καθυστερήσει υπερβολικά. Την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων όπω δείχνουν τα ίδια τα στοιχεία του τάξη. Για mm. την ημερομηνία, φαντάζομαι μετά να μην διακόψω άλλο το κύριο Λεκάκη. Δυστυχώ, ε, ο χρόνο μα ο τηλεοπτικό έχει τελειώσει. Ε, καταλαβαίνω βεβαίω ότι έχουμε μπλέξει αφενό και αφετέρου ότι έχουμε πολλή πορεία μπροστά μα. Έχουμε, αν, έχουμε τελει... αν έχουμε τελειώσει, πέρα από το φορολογικό, κάναμε και μια σύσκεψη με πρωτοβουλία τη Ένωση Φοροτεχνικών στο Εράκλειο. Ήταν παρουσία ο, 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 η παραγωγική φορεί και ο κύριο Λεκάκη. Εκεί θέλω να τονίσω το εξή πράγμα. Για να ολοκληρωθούν οι φετινέ φορολογικέ δηλώσει, μόνο με την αλλαγή που σα ανέφερα πριν mm -hmm. ε, και με δεδομένο τα προβλήματα που υπάρχουν καταγεγραμμένα και αποδεκτά από το Υπουργείο, δεν αρκεί ο χρόνο σε καμία περίπτωση. Πέρασαν οι εκλογέ, έγινε ό,τι να γίνει. Καλά είναι το Υπουργείο σήμερα να δώσει ένα χρόνο υποβολή, να προλάβουμε, να ενσωματώσουμε και να φορολογηθούν οι πολίτε τουλάχιστον σωστά. Ω προ το νομοσχέδιο και όχι δηλώσει γονατογραφήματα. Δεν το επιτρέπει ούτε ε, η επαγγελματική μα συνείδηση, ούτε η επιστημονικότητά μα, ούτε η σχέση μα με του πελάτε μα. Μ' αρέσει γιατί βάλατε και τι εκλογέ ω παράμετρο. Εγώ δεν θα πω τίποτα περισσότερο. Ούτε Μίλησε εγώ. μόνο του φορά. αυτό. Κύριε Λεκάκη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ. Καλώ σα απόγευμα. Επίση, κύριε Χρυστοφάκη, σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Ά, και θα επανέλθετε κάποια στιγμή, γιατί πρέπει να κάνουμε και φορολογικέ γλώσσε.